Εγώ, παιδιά, είμαι η ελευθερία. Οι φίλες μου και όλοι δηλαδή με φωνάζουν Ρίτσα. Είμαι ελεύθερη. Σχέσεις βέβαια έχω κάνει 5-6, την τελευταία φορά μάλιστα, παραλίγο να αραβωνιαστώ. Τελικά όμως έμαθα ότι εκείνος τα είχε και με μία άλλη στη δουλειά που δούλευε, η οποία μάλιστα ήταν και παντρεμένη από ό,τι έμαθα. Και κάπως έτσι, τον χώρισα και από τότε είμαι μόνη. Θα μου πεις βέβαια ότι δεν με πήραν και τα χρόνια. Έχω όλη τη ζωή μπροστά μου για να γνωρίσω εκείνον που θα παντρευτώ και θα με κάνει ευτυχισμένη. Και εδώ που τα λέμε, να σας πω την αλήθεια μου, δεν βιάζομαι. Άσε τώρα που είμαι ελεύθερη, να ζήσω πρώτα τη ζωή μου και έχω καιρό για γάμους και για τέτοια. Όλη η ζωή μπροστά μου είναι. Και να σας πω και άλλη μία αλήθεια, έχω ένα αποθυμένο. Ένα αποθυμένο που θέλω να το ζήσω πριν παντρευτώ. Εγώ, όλες οι σχέσεις που έκανα μέχρι τώρα, όλοι, είχαν περίπου την ίδια ηλικία με εμένα. Το αποθυμένο μου λοιπόν, είναι να γνωρίσω ένα μεγαλύτερο άντρα, για να δω πώς είναι. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και θέλω να τις ανακαλύψω. Θέλω να τη ζήσω αυτή την περιπέτεια. Μέχρι τώρα βέβαια, όλοι που με περιτριγυρίζουν είναι πιτσιρικάδες. Ίδια περίπου ηλικία με εμένα, για να μην σας πω ότι είναι και μικρότεροι. Ένας μεγαλύτερος δεν έτυχε να στείλει μήνυμα στο Face. Παίρνω ένα σωρό μηνύματα κάθε μέρα και το πρώτο που κάνω, τσεκάρω προφίλ. Μόλις δω μικρή ηλικία, διαγράφω αμέσως το μήνυμα χωρίς να απαντήσω. Περιμένω. Τι να κάνω η Ερμή. Περιμένω μήπως στείλει μήνυμα κανένας μεγάλος και αρχίσω συζήτηση μαζί του. Δεν με νοιάζει και παντρεμένος να είναι και εξιντάρης να είναι. Αυτό που θέλω είναι να ζήσω την εμπειρία και γι' αυτό σβήνω τα μηνύματα που μου στέλνουν οι πιτσιρικάδες. Εσείς, μήπως ξέρετε κανένα από 45 και άνω να μου γνωρίσετε, περιμένω να μου πείτε στα σχόλια. Άντε μπας και δούμε μία άσπρη μέρα.